πρόσωποι της πολιτείας, με τον καθιερωμένο αγιασμό, τον οποίον επιβάλλει, αν θέλετε, το έθος και η παράδοση στην πατρίδα μας, με τον καθιερωμένο λέγω αγιασμό, ξεκινάμε σήμερα τη νέα σχολική χρονιά, το ιερό και δύσκολο και επίπονο και κοπιώδες έργο σε αυτόν εδώ τον χώρο, σε αυτόν εδώ τον ιερό ναό. Έχω επίγνωση των τελευταίων λόγων μου όταν χαρακτηρίζω τον χώρο αυτόν ιερό ναό. Και θα είπω ότι όπως εμείς οι κληρικοί επιτελούμε την Θεία Λειτουργία και την κάθε ιερουργία στον χώρο του ιερού ναού, έτσι και σε αυτόν εδώ έναν άλλον ιερό ναόν που είναι το κάθε σχολείο, το κάθε εκπαιδευτήριο, η άλλη λειτουργή, δηλαδή το διδακτικό προσωπικό, είτε νηπιαγωγή, είτε δάσκαλοι, είτε καθηγητέ, εν προκειμένου δάσκαλοι στην εκπαίδευση εδώ, επιτελούν μία άλλη θεία λειτουργία που είναι αυτή. Ας το προσέξουμε εν συνεχεία. Σκιώτη αθλητή των Χριστόφορων Μέλουση. Λοιπόν, θα πρέπει, παιδιά, να ξέρετε ότι είτε Χριστόφορος Μερούσης λέγεται, είτε Μέση, είτε Ρονάλντο, είτε ποιο άλλο όνομα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί, για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει, ίδρωσαν πολύ στη ζωή τους και εξακολουθούν και ιδρώνουν. Καθημερινώς αφιερώνοντας πολύ χρόνο σε αυτό που πιστεύουν και βλέπετε ότι έχουν ανεβεί τόσο ψηλά. Παιδιά, να είστε βέβαιοι ότι κι εσείς μπορείτε να ανεβείτε πολύ ψηλά μέσα στην κοινωνία. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, οπουδήποτε κι αν εργαστεί κανείς, ο καθένας σας αύριο μπορεί να ανεβεί πολύ ψηλά. Κύριε Λαπατζή, από την Αστυνομική Διεύθυνση Κύου. Κύριε Νικολαίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και όλοι οι γονείς από το Συλλόγο Γονέων που μας εκπροσωπούν. Σας καλωσορίζω στο σχολείο μας. Παιδάκια μου, σας βλέπω και μεγαλώσατε, αμφίσατε. Ο ήλιος μας έκανε καλό, ε! Γι' αυτό πάντα λέω, είμαστε τυχεροί που ζούμε κάτω από αυτό τον ήλιο. Έτσι νιώθω. Και το βλέπω κάθε Σεπτέμβρη που έχετε αμφίσει. Να δω και τα πρωτάκια. Τα βλέπω γλυκούτσικα και χαμογελαστά. Και ξέρετε, πάντα τα σχολιά έχουν αδυναμία στα πρωτάκια. Είναι το χαμόγελο και ο αυθορμητισμός. Και σε εσάς, τους γονείς, τους συναδέλφους μου, είμαι εδώ. Γιατί φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγω και να έχω φύγει αμέσως. Και είμαι εδώ γιατί θέλω αυτή τη στιγμή να είμαι στο πλάι της Λίνας Στέντερη, που πέρα από συνεργάτες εξαιρετική, είναι και φίλη μου και εγώ φίλες δεν έχω πολλές. Αγαπητά μας παιδιά, σας μεταφέρω τις ευχές του Δημάρχου μας κυρίου Μπουρνού για καλή, γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά. Σας υποσχόμαστε σαν Δήμος και σαν Σχολική Επιτροπή ότι θα είμαστε στο πλευρό σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε, γιατί πιστεύουμε στην αναμορφωτική δύναμη της παιδείας και ότι η παιδεία πρέπει να είναι ο μοχλός για να βγει η χώρα μας από την κρίση στην οποία έχει περιέλθει. Μια κρίση η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, είναι πνευματική, είναι κοινωνική, είναι ηθική. Και η παιδεία είναι η αρχή για να αλλάξουμε.